Η Taylor Swift της αθλητικής δημοσιογραφίας. Καλημέρα, δεν μπορώ να σταματήσω. Τι έγινε, παιδιά, τι πάθατε. Τι πάθατε, τα είπαμε αυτά και πάθατε με την Taylor Swift. Κόλλησε όλη η κονσόλα επάνω και βγήκαμε εδώ πέρα. Τι αυτό, είναι το μάτι λίγο, δεν ξέρω και έχω φάει αυτό, και σήμερα. Πόσα να βάλει πια το κορίτσι μας, δείτε εδώ πόσα μάτια. Πόσα να βάλει. Έχω πεθάνει με Λευτέρη Θεοδωρακόπη. Πεθαίνω κάθε φορά. Δηλαδή, ακολουθεί τον Τίνο Γενιδουνιά από πίσω. Την ώρα που τρέχει ο άνθρωπος. Τώρα ποιο είναι. Θα πάρουμε το χρυσό. Δεν έβλεπε ο κόσμος. Θα το πούμε εδώ, θα σε καρφώσουμε. Είναι η Elvis στο monitor εδώ στο πλατό και βλέπει. Εμείς δεν καταλάβαμε τον κύριο. Ρωτήστε τον για το χρυσό. Τι θα γίνει. Και δεν καταλάβαμε. Λέμε να το ρωτήσουμε. Η Elvis έχει έρθει εδώ στο τραπέζι σε εμάς. Και λέει. Ήμουν έτοιμη να μπω. Παιδιά, εδώ είχε φτάσει το κορίτσι. Δηλαδή, να το δείξω αυτό. Συγγνώμη. Αυτή είναι η καρέκλα η δική μας. Και το Σπύρου και η Elvis είχε έρθει εδώ. Ρωτήστε για το χρυσό! Ρωτήστε! Τον έκανε στο Λευτέρη Λούι. Βέβαια να πούμε. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Και καλά έκανε. Όμως δεν πήραμε να απάντησε. Εντάξει, ο Ντίνος Γενιδουνιάς είναι ένα από τα κορυφαία στελέχη της εθνικής ομάδας πόλο. Οφείλω να πω. Και τον είχαμε εκεί μπροστά μας. Έπρεπε να το. Μου βγήκε το δαιμόνιο του αθλητικού ρεπόρτερ. Οφείλω όμως να πω ότι έκανα κολακευτικά σχόλια για τον Κωνσταντίνο Γενιδουνιά. Γιατί ένιωθα, είδα τον αθλητή μας, τον πολίτη, τον Ολυμπιονί και νιώθει άβολα την περσπληκτήρια Θεοδωρακόπουλο και ήθελα να ανεβάσω λίγο ψυχολογικά. Ναι, ήθελε να πάρει τη δάδα. Να πούμε ότι ο τελευταίος λαπαδιδρόμος... Πώς θα πετάς έτσι, ρε. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και τι έγινε στην παράδοση. Ο τελευταίος λαπαδιδρόμος θα είναι την Παρασκευή στο Καλλιμάρμαρο και θα είναι ο συμπαίκτης και αρχηγός της Εθνικής Πόλο, ο Γιάννης Φουντούλης, οπότε θα τα δούμε όλα την επόμενη εβδομάδα. Δεν τους φέρνεις εδώ όμως μια παρέα όλους. Θα πάρω το Θοδωρή Βλάχο να τους δώσει λίγο από το λιτό πρόγραμμα που έχουμε. Για να πάμε και στα θέματά σου. Εμείς εδώ θα είμαστε... Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα. Θα στήσουμε και ένα τραπέζι. Φέρει και εσύ Ολυμπιονίκες. Θα φέρει και ο Σπύρος εδώ κάποιες φίλες από τη Θεσσαλονίκη που μου έχει πει κτλ. Κτλ. Θα φέρω και εγώ κάποιους φίλους μου. Οπότε θα κάνουμε ένα τέτοιο ωραίο γεύμα. Αθλήτριες. Ωραία. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, έχω τη γυναικεία ομάδα box του Άρη. Πάρα ωραίο πολύ. Είναι η καλύτερη ομάδα. Έτσι. Έτσι. Λίγο box λοιπόν. Χρειαζόμαστε με όλα αυτά που καταγράφουμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο όμως. Ένα ονειρικό διήμερο ζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Πραγματικά βγαλμένο από τα πιο τρελά του όνειρα, γιατί λίγες ώρες μετά από την ιστορική πρόκριση της ομάδας ανδρών στους 4 του Conference League και η ομάδα νέων K19 έγραψε τη δική της ιστορία, προκρίθηκε στον τελικό του Youth League, είναι το Champions League των νέων. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντική διοργάνωση είναι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό του Final Four που έγινε στην Ιόν λήγησαν στα πέναλτι με 3-1 την NAD, μία από τις κορυφαίες σε επίπεδο Ακαδημιών ομάδες η γαλλική NAD, 0-0 η κανονική διάρκεια. Δεν βλέπουμε πώς το πανηγυρίζουν. Πρωταγωνιστής πάλι ο τερματοφύλακας. Αυτή τη φορά ντύθηκε Τζολάκης, όπως λέγανε χαρακτηριστικά ο Σίνα. Στον τελικό η ελληνική ομάδα τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει την ιταλική Μίλαν. Και εάν φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου, θα μιλάμε για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε επίπεδο ποδοσφαίρου για ελληνική ομάδα, έστω και σε πιο μικρή κατηγορία. Τώρα να δούμε την αγωνιστική των play-out την Πέμπτη, η οποία σήμερα ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί αύριο. Όφι Βόλος στις 18:30, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός στις 19:30, Ατρόμητος Κηφισιά στις 19:30 και Πανσεραϊκός ΠΑΣ Γιάννινα αύριο στις 3. Θα πάμε στο τένις, γιατί φαίνεται ότι πήρε φόρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και μετά την κατάκτηση του Monte Carlo Masters είναι ασταμάτητος και στη Βαρκελόνη. Σημείωσε την 9η συνεχόμενη νίκη του στο... Tour, κέρδισε το... Γιατί γελάει αυτό. Δεν μπορώ, βλάβει. Συγγνώμη, αλλά ακούω φωνές για το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο στα ακουστικά. Ναι. Θα ήθελα και εγώ να μπορούσα να ακούσω. Συγγνώμη, δεν το έλεγε αυτό. Όχι, όχι. Δηλαδή, πραγματικά, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, Λευτέρη μου, αγόρι μου, άνθρωπέ μου. Τι του κάναμε. Πόσους αγαπάμε, αλλά σε την εκπομπή είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Πραγματικά. Εγώ θα κρυφτώ μετά το φάρμακο. Θα σου έρθει. Πείσεις για όλα, τους τσίρισες. Προβλέπω να υπάρχει πρόταση μετά επίσημη. Πάμε λοιπόν στο Στέφανο. Ο Στέφανος ένα τυσερή νίκη στο χώμα. Φαίνεται ότι του πάει πάρα πολύ το χώμα του Στέφανου Τσιτσιπά. Λήγησε τον Φακούντο Ντίας Ακώστα 4-6, 6-3 και 7-6 μετά από 2,5 ώρες. Πέρασε στα ημιτελικά του Μπαρτσελόνα Open για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 5 ενός στόπι αγώνες. Εκεί το έχει βρει, τελείωσε. Παιδιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το έχει βρει, το, το Σέρβο νούμερο 59, Ντούσαν Λάγιοβιτς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο πρόβλημα με τον Λάγιοβιτς. Εντάξει, εκτός και αν είναι κουρασμένο από τα back-to-back παιχνίδια. Αλλιώς τον έχουμε και πάμε για τελικό.
Και γιατί μακάρι, όχι μακάρι, να κάνουμε back-to-back στους κατακτήσεις τίτλων. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Τα βρήκε σκούρα ο Παναθηναϊκός χθες κόντρα στο Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη. Ωστόσο, στο τέλος έκανε τη δουλειά του, πήρε τη νίκη με 93-88 στο ΆΚΑ. Μεγάλος πρωταγωνιστής. Εδώ ο κύριος που βάλε και το καλάθι, ο Ντίνος Μίτογλου, με 20 πόντους. Έτσι, οι πράσινοι εξασφάλισαν και μαθηματικά το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Basket League. Πλέον η ομάδα του Εργίνα Ταμάν χθες δεν κόουτσαρε ο Τούρκος, αλλά ο Χρήστος Ερέλης, γιατί βρισκόταν στην Τουρκία για το θάνατο του πατέρα του, ο Εργίν Αταμάν, να παραστεί στην κηδεία. Στρέφεται λοιπόν ο Παναθηναϊκός στα play-off κόντρα στην Μακάμπη, που θα ξεκινήσουν στο ΆΚΑ την Τρίτη. Και θα κλείσουμε με μία που θέλουμε να είναι Ολυμπιονίκης. Βεβαίως. Είναι το κορίτσι μας, η Ευαγγελία Πλατανιώτη. Που επίσης μαζί... έχεις δεσμευτεί να τη φέρεις εδώ. Βέβαια. Εγώ θα τους φέρω όλους στο τέλος. Έχω δεσμευτεί το Μίγκο Ντεντόγλου. Εμείς εδώ πέρα είμαστε φιλόξενοι. Ένα πούλμαν, ένα πούλμαν να τους παζέψω. Όλους. Διαθέτει και πούλμαν το Open, βεβαίως. Μεγάλο το θέλω. Το θέλω σαν τις αποστολές. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, η Ευαγγελία Πλατανιώτη, η παγκόσμια πρωταθλήτριά μας στην καλλιτεχνική κολύμβηση, μαζί με τον ντουέτο της, τη Σοφία Μαλκογιώργου, μας μίλησαν αποκλειστικά για τους στόχους που έχουν, που δεν είναι άλλος από ένα μετάλλιο, όπως μας λένε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχουν πάρει την πρόκριση τα κορίτσια μας, ετοιμάζονται εντατικά. Για πρώτη φορά η Ευαγγελία αναφέρεται στο φινάλε της καριέρας της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μάλλον μετά το Παρίσι θα είναι το τέλος, εάν έρθει και ένα μετάλλιο ειδικά. Ενώ η Σοφία Μαλκογιώργου μας αποκαλύπτει ότι είχε σταματήσει για 3 χρόνια για να αφοσιωθεί σε σπουδές. Ένα πρόβλημα που, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορούν προπόνηση και σπουδές μαζί οι αθλητές μας. Και το αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι και πόσο βοήθεια χρειάζεται. Και μας αποκαλύπτουν γενικά και μυστικά από τον ντουέτο τους σε ένα challenge έτσι περίεργο. Πάντως, να σημειώσω πριν σου πούμε και τον μπράβο και τα λοιπά, ότι έχουν και το σε ευχές από τη Βούλα Πατολίδου που νωρίτερα μας ευνηδίασε, λέγοντας ότι θα έχετε 2 διαμάντια αργότερα. Διαμάντια, ναι. Πολύ ωραία κορίτσια και έτσι και ωραίο παρεάκι είναι μεταξύ τους. Τις είδα και είναι πολύ αγαπημένες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Μπράβο, Βρέλμη. Μπράβο. Τα λέμε αύριο, Τζορτζ. Γεια σας. Χορεύουν κυριολεκτικά στο νερό οι πρωταθλητές της καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογιώργου στο Open. Γεια σας, κορίτσια. Yeah. Θέλω να μου πείτε πώς πάει η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μου πει πρώτα η Σοφία, που είναι την πρώτη συμμετοχή. Πάει πολύ καλά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Σίγουρα οι χορογραφίες μας θα είναι ακόμα πιο δύσκολες και πιο απαιτητικές. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που κατάφερα να προκριθώ και θα βρίσκομαι στο Παρίσι το καλοκαίρι. Δηλαδή το περιμένω πώς και πώς και χαίρομαι κιόλας πάρα πολύ επειδή θα είμαι με την Ευαγγελία μαζί. Η Ευαγγελία είναι βετεράνος πλέον, 4η συμμετοχή. Θέλω να μου πεις τι περιμένεις από αυτήν τη συμμετοχή. Περιμένω να είναι η καλύτερη μου συμμετοχή που είχα μέχρι στιγμής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά με τη Σοφία. Και όπως ο κάθε μεγάλος αθλητής, ο οποίος αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει ως όνειρό του ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, έτσι και εγώ με τη Σοφία. Δουλεύουμε γι' αυτό. Νιώθετε πως ο κόσμος έχει γνωρίσει λίγο καλύτερα την καλλιτεχνική κολύμβηση πλέον? Μετά το χρυσό μετάλλιο που έφερε η Ευαγγελία τώρα στην Τόχα και τα σημαίνει αντίστοιχα, ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και μαθαίνει περισσότερο το άθλημα. Ελπίζω να αρχίσουν μικρές νέες αθλήτριες να ασχολούνται. Αυτό που δεν γνώριζε ο κόσμος και αρχίζει να μαθαίνει σιγά σιγά είναι το πώς είναι το άθλημά μας και το τι περιλαμβάνει, γιατί οι περισσότεροι θεωρώ ότι νομίζουν ότι μπαίνουμε στο νερό και αρχίζουμε και χορεύουμε. Ενώ είναι ένα πολυσύνθετο άθλημα, γι' αυτό απαιτούνται και πάρα πολλές ώρες. Για να φτάσει στο σημείο να παρουσιάσει κάτι 3 λεπτά, χρειάζεσαι 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ευαγγελία, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, έκανε τον όνειρό σου πραγματικότητα. Τώρα που έχει περάσει κάποιος καιρός, ποιος είναι ο επόμενος στόχος που θέτεις? Νιώθω πάρα πολύ περήφανη και πάρα πολύ χαρούμενη για όλο αυτό που κατάφερα. Το ήθελα πάρα πολύ, δούλεψα πάρα πολύ, πίστεψα πάρα πολύ. Πίστεψα πολύ πριν το καταφέρω σε όλο αυτό.
Και έτσι νιώθω μια δικαίωση και μια λύτρωση μέσα μου. Το παίρνω σαν εφόδιο, ώστε να γίνω καλύτερη και να γίνομαι καλύτερη και να εξελιχθώ στο ντουέτο, γιατί ο επόμενος στόχος μετά την Τόχα είναι το Παρίσι, όπου είμαστε δύο. Μου έμαθε πάρα πολλά. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σαν Ευαγγελία. Μου αρέσει να κυνηγάω τους στόχους όποιους βάζω και αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι το Παρίσι. Αυτό. Τώρα για το πώς θα είναι το τέλος της καριέρας μου, θα μου άρεσε να κλείσω με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Είχε πει ανοιχτά η Ευαγγελία ότι είχε σκεφτεί να το παρατήσει. Εσένα σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο? Είχα σταματήσει για 3 χρόνια. Όταν βρισκόμουν στο Πανεπιστήμιο και ήμουν φοιτήτρια, γιατί ήθελα να αφοσιωθώ περισσότερο στις σπουδές μου τότε. Παρ' όλα αυτά, ήξερα ότι δεν έχει τελειώσει το κομμάτι της καλλιτεχνικής κολύμβησης για μένα. Και επέλεξα να ξαναρχίσω και να δώσω ό,τι περισσότερο μπορούσα. Και έκανε πολύ καλά.